Στέγη σε 8 ακόμα άτομα με αναπηρία πρόκειται να προσφέρουν οι δύο νέες στέγες για άτομα με αναπηρία που έθεσε πρόσφατα σε λειτουργία ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ΑΜΕΑ, στόχος του οποίου είναι σύμφωνα με τον Διοικητικό Διευθυντή του Συλλόγου να παρέχει στα άτομα με αναπηρία μία ποιοτική διαμονή προσαρμοσμένη στις ανάγκες τους που να προσομοιάζει το οικογενειακό περιβάλλον. Όπως δήλωσε ο κύριος Χρήστος Κρέτσης, δεν θα πρέπει η κοινωνία να θυμάται την αναπηρία μόνο την 3η Δεκεμβρίου, αλλά αυτή να αποτελεί ημέρα απολογισμού της προσπάθειας στήριξης των ανθρώπων με αναπηρία. Είναι δύο διαμερίσματα για 4 άτομα το καθένα, όπου το κάθε άτομο με αναπηρία έχει το δικό του δωμάτιο προσαρμοσμένο στις ανάγκες και ιδιαιτερότητές του. Είναι ανοιχτές δομές και προσυδειάζουν στο οικογενειακό περιβάλλον χωρίς να το αντικαθιστούν. Τους παρέχουμε τα πάντα, όπως δημιουργική απασχόληση, κοινωνικοποίηση, δραστηριότητες αθλητικές και κοινωνικές, εκδρομές, διακοπές τα καλοκαίρια σε ξενοδοχεία και άλλα πολλά. Αλλά το κυριότερο είναι η αξιοπρεπή διαβίωσή τους και η ένταξή τους μέσα στην κοινωνία. Λόγω των αυξημένων αναγκών, δημιουργήσαμε άλλες δύο στέγες της υποστηρίζοντας διαβίωσης, 4 ατόμων με αναπηρία η καθεμία, στο χώρο εδώ που βλέπετε. Ήδη διαβιούν 6 άτομα με αναπηρία και αρκετά σύντομα οι υπόλοιπες δύο θέσεις θα καλυφθούν. Χτες ήταν 3 Δεκέμβρη και όπως έχει καθιερωθεί, είναι η Παγκόσμια Μέρα των Ατόμων με Αναπηρία. Δεν πρέπει όμως την αναπηρία να τη θυμόμαστε μόνο τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Για εμάς, το αναπηρικό κίνημα, η 3 Δεκέμβρη αποτελεί ημέρα απολογισμού και προγραμματισμού νέων δράσεων για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Κατά τη διάρκεια της πανδημικής κρίσης, φανήκαμε δυνατοί, χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα των υπηρεσιών και των αγαθών προς τα άτομα με αναπηρία, βγήκαμε δυνατοί και ατενίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Εμείς, σαν Σύλλογος, συνεχίζουμε τον αγώνα μας, καθώς οι ανάγκες είναι μεγάλες και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε και άλλες στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης, με γνώμονα πάντα την αξιοπρεπή υποστηριζόμενη διαβίωση των ατόμων με αναπηρία μέσα σε αυτές. Η φιλοσοφία μας είναι η ίδια, πάντα με γνώμονα το καλύτερο και τις βέλτιστες υπηρεσίες για τα άτομα με αναπηρία. Μήνυμα ως προς τις τοπικές αρχές, αλλά και ως προς τους πολίτες, απίφθινε ο Μητροπολίτης Σιμεών, καλώντας όλους να μην κλείνουμε τα μάτια μπροστά στα υπαρκτά προβλήματα των συνανθρώπων μας με αναπηρία, ενώ τόνισε το πόσο σημαντική είναι η αλλαγή νοοτροπίας όσον αφορά την ψυχική υγεία. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω καταρχάς. Μας δώσατε τη δυνατότητα μέσα από τα λόγια τα οποία μας είπατε και ιδιαίτερα για μένα που είμαι νεοφερμένος σχετικά στην περιοχή, άλλοτε αισθάνομαι ότι έχω γεννηθεί εδώ, αλλά παρά τα αυτά είμαι μόλις 3 χρόνια εδώ στη Λαμία και στη Φθιώτιδα και είναι πάρα πολύ σημαντικό μέρα με τη μέρα να γνωρίζουμε όχι μόνο το θεατό κόσμο αλλά και τον αθέατο κόσμο. Διότι υπάρχει πάντοτε ένας αθέατος κόσμος. Πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι κάνουμε ότι δεν τον βλέπουμε. Ενώ οφείλουμε να τον δούμε, οφείλουμε να τον αναδείξουμε, οφείλουμε να τον φροντίσουμε. Και αυτός είναι ο κόσμος των συνανθρώπων μας με αναπηρία, με κινητικά προβλήματα, με νοητική στέρηση, με ψυχοπαθολογικές διαταραχές ή άλλες ασθένειες. Ιδιαίτερα η ψυχική υγεία, νομίζω, για όσους παρακολουθούν τα πράγματα και διαβάζουν τα σημεία των καιρών, η ψυχική υγεία αποτελεί το διακύβευμα της κοινωνικής ζωής στο άμεσο μέλλον. Αν η Ελλάδα μπορέσει να σταθεί κοινωνικά όρθια, θα σταθεί αν ενισχύσει τις δομές ψυχικής υγείας. Και αν αλλάξουμε και την οτροπία την οποία έχουμε, η οποία θέλει χειραφέτηση και θέλει ένα άλλο πνεύμα και άλλο βλέμμα. Δυστυχώς, σε μερικά πράγματα να έχουμε τόσο καλά στοιχεία, δυστυχώς μερικές φορές έχουμε την νοοτροπία ότι ό,τι δεν είναι στο σπίτι μας και ό,τι δεν αφορά τον περίγυρό μας, τον άμεσο, την οικογένειά μας, θεωρούμε ότι δεν υπάρχει, το οποίο είναι πάρα πολύ εσφαλμένο. Θέλω να σας πω ότι θέτω στη διάθεσή σας όλες τις υπηρεσίες της Μητροπόλεως, όλες τις δομές της Μητροπόλεως, ακόμα και σε επίπεδο καμπάνιας. Σας παρακαλώ, σας δίνω χρόνο ραδιοφωνικό να κάνετε μια δική σας εκπομπή. Όλο το κίνημα και γενικά το αναπηρικό κίνημα, είναι και άλλοι φορείς εδώ και πρόεδροι, σας δίνουμε λόγο και μικρόφωνο. Πρέπει να βοηθήσουμε όλοι να αλλάξει η νοοτροπία και να αλλάξουμε μυαλά. Αυτό η Εκκλησία το λέει μετάνοια. Αυτή είναι η μετάνοια που λέει η Εκκλησία. Αλλάζουμε όλοι μυαλό, με πρώτο το δικό μου που έχει πρόβλημα, και στη συνέχεια όλων των άλλων.
και το καταστηνοτικό μας κέντρο και οι υπηρεσίες μας. Όλα είναι στη διάθεσή σας. Την υποστήριξή του στον Σύλλογο τόσο στο παρελθόν όσο και στο μέλλον εξέφρασε και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Κοτρονιάς. Όπως δήλωσε, οι δομές αυτές απαντούν στο μεγάλο ερώτημα του τι θα απογίνουν τα άτομα με αναπηρία όταν φύγουν οι γονείς τους από την ζωή. Τα εγγένεια σήμερα αυτής της ημιαυτόνομης στέγης απαντάνε στο αγωνιώδες ερώτημα των γονέων που έχουν παιδιά με ειδικές ανάγκες, τι θα γίνουν τα παιδιά μας όταν εμείς φύγουμε από τη ζωή. Το έχω ζήσει και ως δήμαρχος και ως βουλευτής. Και πράγματι αισθάνθηκα από τότε και αισθάνομαι ακόμα την υποχρέωση μέσα σε αυτό, σε αυτή την προσπάθεια, την εθνική προσπάθεια για να έχουν στέγη και να έχουν μια ποιοτική ζωή τα παιδιά όταν φεύγουν από τα σχολιά τους, αισθάνθηκα την ανάγκη να συμμετέχω κι εγώ. Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και ο Δήμαρχος Λαμίας Ευθύμιος Καραΐσκος, ο οποίος χαρακτήρισε το έργο της νέας αυτής δομής ως ένα βήμα προς τα εμπρός για την ισότιμη μεταχείριση των ατόμων με αναπηρία. Η στήριξη των ανθρώπων με αναπηρία είναι θέμα ανθρωπισμού και πολιτισμού μιας κοινωνίας. Και το να κάνουμε τέτοιες δομές, να δημιουργούμε τέτοιες δομές, είναι βήματα προς τα εμπρός, προς την ανθρωπιά και στον πολιτισμό, που αναβαθμίζουν το πολιτιστικό επίπεδο του τόπου μας. Γιατί το να υπάρχει ισότιμη μεταχείριση όλων των ανθρώπων και να συμμετέχουν όλοι στην κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική και πολιτική ζωή του τόπου μας είναι θέμα ποιότητας της δημοκρατίας. Την εκδήλωση τίμησαν επίσης με την παρουσία τους οι αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας Ηλίας Σανίδας και Αγροτικής Οικονομίας και Αλλιευτικής Πολιτικής Κώστας Αποστολόπουλος, οι οποίοι εξέφρασαν τη στήριξη της περιφέρειας στις δράσεις που αφορούν τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων με αναπηρία. Η Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδος εμπράκτως στηρίζει όλες αυτές τις δομές. Είμαστε στη διάθεσή σας και θα συνεχίσουμε στην πορεία και με το νέο ΕΣΠΑ να προσπαθούμε να στηρίξουμε όλες αυτές τις μεγάλες προσπάθειες. Με μεγάλη χαρά είμαι σήμερα εδώ και δέχτηκα την πρόσκληση του Συλλόγου και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα σύλλογο που είχα την τύχη να συνεργάζομαστε από το 2014 με τις αθλητικές δράσεις οι οποίες αναπτύσσει για τα παιδιά του και θέλω να τον συγχαρώ ιδιαιτέρως γι' αυτό, καθώς επίσης και για τη συνεργασία που είχαμε όταν ως πρόεδρος του Γκέντερ ενέταξα τη δομή στην Ροδίτσα στο πρόγραμμα. Και με μεγάλη μου χαρά βλέπω σήμερα ότι ο Σύλλογος προχωράει και φυσικά θα είμαστε πάντα εδώ δίπλα σας και πάλι συγχαρητήρια για το έργο σας. Την σημασία της ύπαρξης δομών υποστηριζόμενης διαβίωσης τόνισε ο πρόεδρος Περιφερειακής Ομοσπονδίας ΑΜΕΑ, Παναγιώτης Μαρκοστάμος. Είναι ιδιαίτερη τιμή για μας και συγκίνηση και θα ήθελα εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της νεοσύστατης Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Στεριάς Ελλάδος να βρισκόμαστε σήμερα εδώ, σε αυτά τα εγγένεια της στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης που διατηρεί ο σύλλογος μας, στο αδερφό σωματείο, ο Σύλλογος Γονέων Ατόμων με Αναπηρία Στεριότητας, που αποτελεί την κορονίδα του γονεϊκού αναπηρικού κινήματος στη Στερεά Ελλάδα. Πραγματικά, τα ακούσατε και πριν στην τοποθέτηση του κυρίου Κρέτση, ο σύλλογος αυτός τι κάνει τόσα χρόνια, κάνει αυτό που θα έπρεπε να κάνει η κρατική παρέμβαση. Και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που σήμερα ανοίγουμε τη στέγη αυτή, παρέχει και στηρίζει τα άτομα με νοητική αναπηρία, με αυτισμό, με σύνδρομο Down, με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, διότι το ερώτημα καθέναν και καθεμίας μητέρας και πατέρα που έχουν παιδιά με αυτού του είδους τις αναπηρίες στην οικογένεια, είναι τι θα γίνει όταν θα έρθει το βιολογικό τέλος των γονιών ή όταν η οικογένεια δεν θα μπορεί να παρέχει τη στήριξη της στα παιδιά. Ξέρετε ότι όταν οι στέγες αυτές ανοίγουν, κλείνουν τα ιδρύματα. Η στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης ΑΜΕΑ βρίσκεται στην οδό Φιτσίου και Γαλανού, στα Γαλανέικα Λαμίας.